Καλησπέρα σα, κύριε Σεχίδη. Δευτέρα, σήμερα 29 Οκτωβρίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Τιβέρου Ροδόπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε τι κυριότερε ειδήσει σε τίτλου. Για τα σενάρια τη δολοφονία του Ομογενή στην Αλβανία, μίλησε ο επικεφαλή δημοτική παράταξη Σπάρτακο Κώστα Καραίσκο. Ικανοποιητική είναι η κίνηση όσον αφορά την αγορά καυσόξυλων και πέλετ. Δείτε επίσης, τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς μόνο με ηλικία ζημιά σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Κομωτινής Ιάσμου, λίγο μετά το Σώστη. Να ξεκινήσουμε από την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Από τις ελληνικές αρχές γίνονται όλες οι ενέργειες που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις για να διακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη με το θάνατο του Ομογενού στην Αλβανία, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ο κ. Τζανακόπουλος είπε ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Αλβανίας. Τόνισε πως δεν πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και να μείνουμε στο αυστηρό μήνυμα που έστειλε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, σημείωσε ότι πρέπει να τηρούνται χαμηλότεροι τόνοι από την πλευρά της κυβέρνησης της Αλβανίας και να μην αντιμετωπίζει το ζήτημα με επιθετικότητα όταν έχει χαθεί μια ζωή, ώστε να μην τροφοδοτούνται τα αντανακλαστικά των κοινωνιών. Βαρύ είναι το κλίμα που επικρατεί στη Βόρεια Ήπειρο μετά τη δολοφονία του 35χρονου Ομογενή Κωνσταντίνου Κατσίφα από Αλβανούς κομάντος. Στα μειονοτικά χωριά οι κάτοικοι είναι παγωμένοι και αναζητούν ψυχραιμία και ηρεμία προκειμένου να μην υπάρξουν χειρότερα. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ο επικεφαλής δημοτικής παράταξης Σπάρτακος, ο κ. Κώστας Καραίσκος. Κύριε Καραίσκο, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα και από μένα. Βαρύ το κλίμα, θα έλεγα, που επικρατεί στη Βόρεια Ήπειρο μετά την δολοφονία του 35χρονου Ομογενή, του Κωνσταντίνου του Κατσίφα. Ποια είναι τα σενάρια, μήπως η κατάσταση έχει ξεφύγει, η κυβέρνηση τι κάνει γι' αυτό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μερικά σημεία παραμένουν σκοτεινά και αυτό δυσκολεύει στο να κάνουμε κρίσεις τελικές, έτσι ώστε να αποφανθούμε τι έγινε και να αποδεχθούν πολύ περισσότερο και ευθύνες για το ότι συνέβη. Αναμφίβολα, αν κρίνουμε από ό,τι έχει φτάσει στα αυτιά μας αυτή τη στιγμή, ένα καταδικαστέο γεγονός είναι το ότι υπήρχε ένα όπλο στην κατοχή του Έλληνα Ομογενούς, αλλά από εκεί και πέρα αυτό βέβαια δεν θα δικαιολογεί και τα πάντα. Δηλαδή, αν είχε ένα όπλο το οποίο το χρησιμοποίησε για μια φορά στον αέρα, μόνο έτσι λέγεται ότι έχει σιγουρευτεί. Από εκεί και πέρα, ό,τι συνέβη ανάμεσα σε αυτόν και τις ειδικές δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας, δεν μπορεί κανείς να το βεβαιώσει παρά μόνο οι παρόντες. Άρα πρέπει να μείνουμε στις καταθέσεις των Αλβανών αστυνομικών. Όπως και να έχει το πράγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκοτωθεί και ενδεχομένως εκτελεστεί, αν κρίνουμε από τα τραύματα στο κρανίο και στο στήθος, είναι ένα πολύ σοβαρό συμβάν, αλλά μένει να διευκρινιστεί κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη κάτι τέτοιο. Η ομογενειακή, η ομογενής, η μειονότητα, θα λέγαμε η ελληνική, λέει, συνιστά προς ψυχραιμία, να μην ξεφύγει η κατάσταση, δηλαδή, πάνω σε αυτό πώς το σχολιάζεται? Σίγουρα. Μην υπάρξουν και χειρότερα, δηλαδή. Σαφώς χρειάζεται ψυχραιμία. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε την ιατροδικαστική έκθεση, να δούμε τι συνέβη, τουλάχιστον όσο μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτήν. Και μετά, αναμφίβολα, πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα, γιατί ούτε μας συμφέρει, ούτε και είναι σωστό, αλλά ούτε και μας συμφέρει να ανοιχθεί κάποια βεντέτα τύπου αντεκδικήσεων είτε εκεί είτε εδώ και να κοιτάξουμε να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, δηλαδή την κοινωνική ειρήνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Και αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, ακόμη για να πάρουμε και το χειρότερο σενάριο, δηλαδή ότι τον πιάσανε αστυνομικοί και τον εκτέλεσαν επί τόπου, φυσικά καταδικαστέα η συμπεριφορά τους, αλλά ακόμα και τότε νομίζω ότι πρωτίστως φταίμε εμείς. Γιατί αυτός ο οποίος είναι σοφός ψάχνει το σφάλμα στον εαυτό του και όχι στους άλλους. Έτσι έλεγα στην αρχαιότητα και έτσι εξακολουθεί να ισχύει. Όταν λοιπόν εμείς εκπέμπουμε ένα μήνυμα αδυναμίας, αδιαφορίας και οχαδερφισμού, είναι επόμενο και οι γείτονες να επωφελούνται από αυτό και να μας συμπεριφέρονται ανάλογα. Αν δείξουμε εμείς ότι είμαστε επαρκείς και σοβαροί, τότε και αυτοί θα μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Συνεχίζεται ο μακεδονικός αγώνας σε πολλές πόλεις, αν δεν κάνω λάθος, της Ελλάδας. Συνθήματα στην παρέλαση 28 Οκτωβρίου εδώ στην Κομωτινή και προσαγωγές για μοίρασμα φυλαδίων. Για ποιο λόγο, τι έγινε τελικά? Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι έγινε σε όλες τις πόλεις που γνωρίζουμε, στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον. Οι παμακεδονικές προσπάθησαν να διακινήσουν στον κόσμο που θα ήταν συγκεντρωμένος λόγω των παρελάσεων τα φυλάδια, όπου περιγράφουν τις θέσεις τους για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
χωρίς καμία αιχμή αντικυβερνητική, χωρίς καμία ακρότητα. Μονάχα με στοιχεία και λέγοντας για ποιον λόγο είναι προσωπικά συμφωνία. Την αντίρρησή τους. Την αντίρρησή τους, ναι. Αλλά με έναν τρόπο κόσμιο και πολιτισμένο υπέρ το δέον, θα έλεγα εγώ. Αυτό το οποίο λοιπόν έγινε, ενώ δεν παρεμποδίστηκε η παρέλαση, δεν έγινε τίποτα εναντίον των παρόντων επισήμων κλπ. Ήταν ότι στην Κομωτινή, όπως και σε άλλες δύο-τρεις πόλεις που γνωρίζω, επενέβη η αστυνομία προκειμένου να μην διακινηθούν. Ακόμα και η πρόθεση δηλαδή να διακινήσουν τα φυλάδια ήταν αφορμή για την αστυνομία να προσαγάγει τρία άτομα από την παράταξή μας, τα οποία πίστεψε ότι με πλάκησαν με τη διανομή αυτή, παρότι μόνο η Αγγέλα Μπεζατζή, που είναι και σύμβουλός μας, ήταν με τα φυλάδια στα χέρια, και άλλους δύο που βρήκαν δίπλα. Τους προσέγγιζαν ως ηθικούς αυτοργούς, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει για να διακοπεί η διανομή του φυλαδίου. Είναι, νομίζω, αν ο στόχος ήταν να εκφοβήσουν τους συγκεκριμένους, φυσικά και δεν πέτυχε. Αν ήταν απλά να διακόψουν τη διανομή και να μην ενημερωθεί ο κόσμος, το θεωρώ απαράδεκτο. Και ελπίζουμε ότι θα σταματήσει η αστυνομία της τοπικά αυτού του είδους την αντιμετώπιση. Την είχαμε δει και σε βάρος μου προσωπικά το Δεκέμβρη που πέρασε. Είχαμε και άλλα τέτοια συμβάντα σε βάρος είτε μου είτε στελεχών της παράταξής μας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω ότι αυτό που μας κάνουν είναι διαφήμιση τελικά. Μάλιστα. Αλλά πάντως αποτέλεσμα σίγουρα δεν έφερε. Μάλιστα, κύριε Καρέσκου, πάμε λίγο στις αυτοδιοικητικές εκλογές το Μάιο του 2019, ειδικότερα βέβαια για το Δήμο Κομωτινής. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας? Κοιτάξτε, ακόμη είναι σαφές το τοπίο. Μένει να δούμε αν όντως η παράταξη του Γιώργου του Πετρίδη θα πάει στις εκλογές έτσι όπως υπόθηκε δηλαδή υπό τον Γιάννη Καράνη. Από την άλλη μεριά. Υπήρξαν και προτάσεις συνεργασίας από την πολιτική ανατροπή. Ναι, που μάλλον δεν ευωδόθηκαν, τουλάχιστον από όσο μπορώ να κρίνω εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη μεριά ακούγεται το όνομα του Αντώνη του Γκραβάνη. Αν αυτό θα είναι τελικά ή κάποιοι άλλοι από το παλιό πολιτικό σκηνικό θα συνενέσουν ή θα αυτοκινηθούν. Πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποια εικόνα μέσα στο Νοέμβριο? Κοιτάξτε, ο καιρός τελειώνει, οπότε θα πρέπει λογικά όσο μέπον να ανακοινωθούν. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι κάποιες ειδήσεις που βγαίνουν παρά έξω, νομίζω ότι δεν απασχολούν τον κόσμο και είναι μονάχα προσωπικές φιλοδοξίες ορισμένων, είτε να επανέλθουν είτε να κρατηθούν στο προσκήνιο. Τελικά όμως δεν πιστεύω ότι ο Κομωτινέος Δημότης θα ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι επικεφαλής, ειδικά όταν ακούει ονόματα για τα οποία δεν μπορεί να τα συνδέσει και με καμιά πρωτοβουλία για τον τόπο του. Δηλαδή, εντάξει, επειδή κάποιος είναι επώνυμος με την έννοια της κομματικής ταυτότητας, ξέρω εγώ, ή της καταγωγής από κάποιο τζάκι εντός εισαγωγικών, σημαίνει ότι θα είναι χρήσιμος για την πόλη? Αυτό θα πρέπει να έχει αποδειχθεί ήδη τα προηγούμενα χρόνια. Από εδώ και πέρα, τώρα, αν κάποιος ποντάρει για πολιτική καριέρα εκεί, θα το δούμε και θα το εκτιμήσει ο κόσμος. Για μας, πάντως, τέτοιο ζήτημα δεν τίθεται, είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Καταβαίνουμε μόνοι. Ο Κώστας Καρέσκος θα είναι πιο υποψήφιος. Θα είμαι υποψήφιος και με τον Σπάρτακο, όπως το ξέρουμε και τα προηγούμενα χρόνια, με βάση τη μαρτυρία που είχαμε αυτά τα χρόνια για τα δημοτικά πράγματα της πόλης μας. Αυτό που εκφράσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να εκφράσουμε και γι' αυτό θα ζητήσουμε και την ψήφια των Κομωτινέων. Μάλιστα, κύριε Καρέσκο, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Θα ήθελα να συμπληρώσω μονάχα ότι ο συνδυασμός έτσι και από την κουβέντα που κάναμε έτσι όπως βγήκε, δείχνει ότι είμαστε ένας χώρος ο οποίος απεχθάνεται τη φήμωση, είτε τη χαρακτηρίσουμε φασιστική, είτε αυταρχική, είτε φιλοκυβερνητική με μια ευρία έννοια. Απεχθανόμαστε αυτό το πράγμα. Εξ αρχής δηλώσαμε ότι είμαστε μια αδέσποτη δημοτική παράταξη. Δεν ανεχόμαστε κανενός την επιβολή για το α ή β θέμα και πιστεύουμε ότι αυτό είτε το εκφράζουμε σε πανελλήνιο επίπεδο με διάφορες πρωτοβουλίες είτε τοπικά θα εκτιμηθεί από τον κόσμο και θα τιμηθεί με την ψήφο του. Μάλιστα. Κύριε Καρέσκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Τροχαίο ατύχημα. Ευτυχώς μόνο με ηλικία ζημία σημειώθηκε γύρω στις 11.30 το πρωί στην επαρχιακή οδό Κομωτινής Ιάσμου, λίγο μετά το Σώστιο, όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ για να αποφύγει προπορευόμενο όχημα που επικυρούσε προσπέραση πέρασε το αντίθετο ρεύμα. Ωστόσο, στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομωτινή κινούνταν βαν με ίδια αλία, στο οποίο για να αποφύγει τη σύγκρουση έκανε ελιγμό δεξιά και βγήκε από τον δρόμο σπάζοντας τα τσιμεντένια κολονάκια, όπως μας περιέγραψε
κάτοικος που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχιάς Κομωτίνης. Τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο πριν το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό που ενώνει την Κομωτινή με την Ξάνθη Μέσου Ιάσμου. Λίγο μετά το σώστη, προσίασμο λεωφορείο των ΚΤΕΛ με περίπου 10 επιβάτες βλέποντας προπορευόμενο όχημα να βγάζει φλάζι αριστερά όπου βρίσκεται ένα βενζινάδικο και έχοντας αναπτύξει ταχύτητα προκειμένου να αποφεύγει τη σύγκρουση μαζί του, πέρασε το αντίθετο ρεύμα για να τον προσπεράσει. Ωστόσο, το ρεύμα από Ξάνθη προς Κομωτινή κινούνταν μικρό βαν με είδη αλίας, έχοντας δύο επιβάτες, το οποίο για να αποφύγει τη μετοπική σύγκρουση με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ αναγκάστηκε να κάνει ελιγμό στα δεξιά και να βγει από το δρόμο σπάζοντας τα μεντένια κολονάκια, όπως αναφέρει και κάτοικος που βρέθηκε στο Σιβάν. Για καλή τύχη των επιβενώντων στο Βαν, αφενός δεν καρφώθηκε σε κολόνα της ΔΕΗ που ήταν ακριβώς δίπλα, αφετέρου δεν αναποδογύρισε να βρεθεί μέσα στο χωράφι. Τόσο οι επιβαίνοντες του λεωφορείου, όσο και οι επιβαίνοντες στο Βαν είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Το ψαράδικο έρχεται από εδώ. Από πολύ αυτό προς Κομωτινή. Και εδώ μπροστά υπάρχουν δύο αυτοκίνητα. Μία κούρσα μπροστά και λεωφορεία από πίσω. Και κάνει πως σταματάει αυτός για να μπει στο βενζινάδικο, λέει ο οδηγός του Πούλμαν του λεωφορείου. Όταν έκανε, λέει, φρενάρισε το μπροστινό, το λεωφορείο για να μην χτυπήσει αυτόν, δεν είχε απόσταση φαίνεται, για να μην χτυπήσει, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, αριστερά μπήκε, στον δρόμο που ερχόταν από τον πολύ αυτό Κομωτινή. Και άλλος βλέπει το λεωφορείο για να μην χτυπάει μούρι με μούρι, φρενάρει και σπάει το τιμόνι, τσούκου τσούκου τσούκου, έρχεται στον δρόμο. Αυτό ήταν. Και άλλος παραδέχτηκε αυτό ο οδηγός του λεωφορείου ότι... Ικανοποιητική είναι η κίνηση όσον αφορά την αγορά καυσόξυλων και πέλετ, ως εναλλακτικές μορφές της θέρμανσης, με τις τιμές να κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα, με μια πολύ μικρή αύξηση. Αυτό προκύπτει βέβαια από την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ικανοποιητική είναι η κίνηση όσον αφορά την αγορά καυσόξυλων και πέλετ, ως εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, με τις τιμές να κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα, με μια πολύ μικρή αύξηση. Η κίνηση, οι τιμές φέτος ξεκινάνε από τα 65 ευρώ. Το ξύλο σχετικά είναι λιγάκι πιο ακριβό από ό,τι πέρυσι. Αναμενόμενο ήταν λόγω του πετρελαίου, έχει ανεβεί 5 ευρώ στο κυβικό, 65 ευρώ το κυβικό, και το πέλετ λιγάκι έχει ανεβεί και αυτό. Ξεκινάμε από 260 με 265 ευρώ ο τόνος. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο η αύξηση του διεθνού τιμού του πετρελαίου. Βέβαια, το πετρέλαιο συμπαρασύρει τα πάντα. Και οι μεταφορές όλα παίζουν ρόλο, το ρόλο τους. Έχει ακριβήνει η μεταφορά και έχει αυξηθεί και το ξύλο και λιγάκι το πέλετ. Αλλά περίπου οι τιμές είναι οι ίδιες όπως τις περσινές. Η κίνηση πιάνει, ο κόσμος διαλέγει εναλλακτικές λύσεις όπως ξύλο και πέλετ. Η κίνηση είναι δεδομένη, ο κόσμος έχει αλλάξει και σε πέλετ και σε ξύλο από τότε που έχει ανεβεί το πετρέλαιο. Έχει 5-7 χρόνια δηλαδή που κινείται πάνω σε αυτά τα δεδομένα και στο πέλετ και στο ξύλο. Η κίνηση αυτή την εποχή, μια που και όρος ακόμα, είναι σχετικά καλός. Η κίνηση είναι ικανοποιητική, ανεβαίνει σιγά σιγά και περίπου οι ίδιοι πελάτες όπως έχουμε κάθε χρόνο είναι και φέτος τα ίδια. Περιμένουμε με τον πρώτο χειμώνα να είναι καλύτερη. Ακόμα βέβαια δεν βοηθάει ο καιρός λιγάκι, αλλά σιγά σιγά περιμένουμε να αυξηθεί η δουλειά. Από τη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου, δεν είναι πλέον υποχρεωτική η ανάρτηση παραστατικών μεταφοράς με ψηφιακή μορφή από τις επιχειρήσεις, αλλά ούτε και η αναγκαιότητα καταχώρησης των θαλάσσιων διαδρομών για τις μεταφορές εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο της βελτίωσης του μέτρου του μεταφορικού εισοδήρων, που ακόμα βρίσκεται στην πιλωτική εφαρμογή του και με σκοπό την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς και την ακόμη περισσότερο απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τη χρήση του MI, αποφασίστηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορίνιο η τροποποίηση στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος, τα οποία αφορούν στις επιχειρήσεις δικαιούχοι του μέτρου. Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 29 Δεκάτου δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική ανάρτηση παραστατικών μεταφοράς με ψηφιακή μορφή από τις επιχειρήσεις, αλλά ούτε και η αναγκαιότητα καταχώρησης των θαλάσσιων διαδρομών για τις μεταφορές εμπορευμάτων. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο μέτρο πλέον είναι μόνο υποχρεωμένες να καταγράψουν στην πλατφόρμα τα βασικά στοιχεία των παραστατικών και μόνο σε περίπτωση που περιληφθούν στο δείγμα διοικητικού ελέγχου να αποστείλουν αντίγραφα αυτών. Η διευκόλυνση αυτή αναμένεται να μειώσει το μισό το χρόνο ολοκλήρωση της αίτησης χρηματοδότησης αλλά και να εκμηδενήσει το όποιο οικονομικό κόστος. Στη χρήση μετρητών στην αγορά πρόκειται να κάνει παρεμβάσεις από το νέο έτος στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Και αυτό διότι θεωρείται ως αντίμετρο στο κίνδυνο έξαρσης της φοροδιαφυγής από την κατάλληλη στο ρήο αναλήψεων μετρητών στο πλαίσιο της πρόσφατης χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων.
Ειδικότερα εξετάζεται η μείωση του ορίου αξίας συναλλαγής πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική η πληρωμή με χρεωστική πιστωτική κάρτα ή άλλο τραπεζικό μέσο, πίστοση σε λογαριασμό επιχείρηση έκδοση επιταγής. Το όριο είναι σήμερα 500 ευρώ και θεωρείται δεδομένο ότι πρόκειται να μειωθεί στα 300 ευρώ και χαμηλότερα. Η αύξηση των υποχρεωτικών δαπανών με κάρτα προκειμένου να χορηγηθεί το αφορολόγητο όριο σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Τα σημερινά όρια θεωρούνται πολύ χαμηλά και πιάνονται από τους μισθωτούς και συνταξιούχους μέσα στο πρώτο δίμηνο ή τρίμηνο κάθε έτους. Ειδικότερα εξετάζεται το ελάχιστο όριο δαπανών με κάρτα να αυξηθεί στο 15% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ από 10% που είναι σήμερα, στο 20% για εισόδημα από 10.000 έως 30.000 ευρώ από 15% σήμερα, στο 25% για εισόδημα από 30.000 και άνω, με το ανώτοτο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρθει στα 30.000 ευρώ από 20% που είναι σήμερα. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ήταν του ΠΑΟ Κοσμίου στην Αλεξανδρούπολη από τον Εθνικό με 2-0 με παράπονα από το μαχητικό Κόσμιο για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής. Πολύ σημαντική βαθμολογικά αλλά και ψυχολογία νίκη σημείωσε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης επί του ΠΑΟ Κοσμίου που έπεσε για σχεδόν 75 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Η φιλοξενούμενη έχασε την πρώτη ευκαιρία στο 13 όταν ο Στοίνοβιτς αποθέσει τέτα-τέτα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αρβανίτη και λίγο αργότερα έγινε η φάση που πιθανώς έκρινε τον αγώνα. Αποβλήθηκε στο 16 με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Κύπριος Δημοσθένους από τον δραμνό διαιτητή γιατί σύμφωνα με τον βοηθό χαστούκησε εκτός φάσης αντίπορο του Καϊδατζή όπως έγραψε το φύλλο αγώνα ο Πουλικίδης. Το φάουλ εκτέλεσε ουσιαστικά απευθείας ο Κώστας Λίτσιος, σούτερε δυνατά και άνοιξε το σκόρ για τους Ευρύτες που χρειάζονταν οπωσδήποτε την νίκη. Αν και με παίκτη λιγότερο και πίσω στο σκόρ οι φιλοξενούμενοι δεν τα παράτησαν και προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο του αγώνα, αν και δεν απειλήσαν καθόλου τον Αρβανίτη. Αντίθετα, ο Εθνικός 45 είχε μια καλή φάση με τον Πατσιόρα από πάση του Γαϊδατζή, αλλά ο Δελιγιάννης κράτησε το 1-0 που ήταν σκόρ ημιχρόνου. Γενικά, μετά την αποβολή, το μάτς έγινε ροντέο με πολλά σκληρά μαρκαρίσματα και αρκετές εντάσεις στον αγωνιστικό χώρο. Με τους παίκτες του ΠΑΟ Κοσμίου να έχουν πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Στο δεύτερο μέρος, ο Εθνικός, αν και με παίκτη παραπάνω, έξυπνα έδωσε χώρο στον αντίπολο και περιορίστηκε σε αντιεπιθέσεις και στο 57 ο Πατσιόρας βρέθηκε στην άμυνα του Κοσμίου μαρκάριστος, όμως δεν μπορεί να νικήσει τον Δελιγιάννη. Στο 66 καλή φάση για τον νεαρό Καρακασίδη που σούτρεψε στο κρεμαστά στέλνοντας την μπάλα out από καλή θέση λίγα λεπτά μετά από την είσοδο του στο γήπεδο. Στο 83 μετά από ένα φθηνό λάθος της άμυνας του φιλοξενούμενου ο Καβανόης στροφοδότησε ωραία το Καρακασίδη που με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Δελιγιάννη για το 2-0. Κάπου εκεί ουσιαστικά τελείωσε ο αγώνας στο οποίο βρέθηκαν πάνω από 300 φύλαθλοι. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο διαιτητής Πουλικίδης έδειξε πέναντι σε μαρκάρισμα του πεταλωτή του Βουλγαρίδη. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος παίκτης που το κέρδισε αλλά γκολ δεν έβαλε αφού επιθετικός του Κοσμίου αστόχησε στέλνοντας την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Αμέσως μετά ο διαιτητής σφύριξε λήξη και έστειλε τις δύο ομάδες που βρίσκονταν αφότερες κάτω από την επικίνδυνη ζώνη στα αποδυτήρια. Οι συνθέσεις για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης: Αρβανίτης, Πεταλωτής, Μαλτέζος, 87, Κολονέρος, Λίτσιος, Τσαπάνης, Γκουντενούδης, 75, Τσαχυρίδης, Καβανόρης, Πατσιόρας, Γαϊδατζής, Δεδελούδης, 63, Λιμπέρης, Σιδηρόπουλος, το 58, Καρακασίδης. Για το ΠΑΟ Κοσμίου: Δελιγιάννης, Νάνος, Τριάντος, 63, Τζατζανάς, Δημοσθένους, Ζαγκουλός, Πλασταράς, Στοίνοβης, 70, Ταχτσόγλου, Χατζητουλούσης, Μαυράκης, 80, Βουλγαρίδης, Κυριακόπουλος, Ρουμπιέ, 46, Καρασιούνας. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Τιβίρου Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.